κάνουν παιδί μου όπως οι άλλοι. Ούτε λίγο ρετούς. Κοίτα λίγο, ούτε τη μύτη λίγο του πειράξανε. Σάσα μου, θέλω να σου πω κάτι για να το λήξουμε. Επειδή μου το λες κάθε μέρα για να με πειράξεις. Δεν έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Δεν έχω πιστέψει ποτέ ότι είμαι καλός παρουσιαστής. Θεωρώ ότι είμαι κακός παρουσιαστής. Ωραία, Γιώργο! Εγώ το έχω ξαναπεί ότι στην τηλεόραση, άμα με είχαν εδώ, δεν θα με έβλεπα. Γιατί? Απορώ γιατί δεν βλέπει ο κόσμο. Πολλάσιο το πει. Εντάξει. Δεν είπα ότι δεν είμαι χαζό. Δεν είμαι καλό παρουσιαστή. Γιατί δεν είσαι καλό. Πώ το τεκμηριώνει αυτό εσύ. Εμένα δεν θα μ' άρεσε. Γιατί? Γιατί εμένα δεν θα μ' άρεσε αυτό. Γιατί δεν σ' άρεσε. Γιατί δεν θα μ' άρεσε. Είναι άλλα τα γούστα. Εσύ το απαντά κιόλα, Ρεσάσα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, άμα θέλουμε να δικάσουμε όλη η Ελλάδα, επειδή βλέπετε εδώ, αν είμαι καλό ή κακό παρουσιαστή, νομίζω έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα από το αν είμαι καλό ή κακό παρουσιαστή. Δηλαδή τώρα το Λάτσιο, ξαφνικά γιατί πήγα και ρώτησαν κάποιοι το Λάτσιο αν είμαι καλός παρουσιαστής εγώ. Δεν κατάλαβα από πού ετέθηκε το θέμα τώρα ξαφνικά. Να με δικάσουν τώρα. Δεν είναι δεν το ρωτήσω. Αν είμαι καλός παρουσιαστής. Δηλαδή είμαι 20 χρόνια στην τηλεόραση. Ένα κακό παρουσιαστή κάνει 20 χρόνια. Ήθελε να πει ένα κουπλιμέντο άνθρωπο. Ένα κακό παρουσιαστή, κάκιστο, ο χειρότερο όρο, κάνει 20 χρόνια. Αυτό δεν γίνεται. Τώρα δηλαδή στα 20 χρόνια που είμαι στην τηλεόραση να με δικάσουν αν είμαι καλός κακός παρουσιαστής, κακό. Ποιο σε δικάζει. Μα γιατί να το ρωτήσουμε εδώ ξαφνικά τώρα. Δεν το καταλαβαίνω. Πώ προέκυ γιατί να ρωτηθεί από τη δημοσιογράφο, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να ρωτήσει από τη δημοσιογράφο, γιατί συζητάτε κάτι το οποίο όχι, δεν παιδιά, ακούσατε την ερώτηση. Όχι, τώρα, δεν μου αρέσει, όπως θα πάει. Δεν ρώτησε αυτό. Κάθε μέρα ο Καΐλας. Ναι, ο Καΐλας. Δεν φτάνει που σε μίξε το εγκόμιο Γιάννης. Και εδώ, κάθε μέρα. Αύριο θα φέρουμε το λουστάκο, θα κάνουμε τα παπούτσια μας.